Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού είσαι? Είμαι από τα Γρεβενά. Πάπα, από κάτι μέρη που ακούω. Λαμία, Γρεβενά, Γιάννητσα, Κύπρο. Μακριά. Ωραία. Ωραία. Από πού το κάνεις αυτό? Έχω αρχίσει ερασιτεχνικά από το 95 να κάνω ξυλόγλεπτα. Έχω βγάλει σχολή αργότερα και τώρα συνεχίζω να το κάνω συνέχεια, σαν δουλειά. Α, το κάνεις επαγγελματικά. Έχεις, ναι, εργαστήριο, δε πού, τι είσαι, Γιάννη? Έχω εκεί στο χωριό, στα Γρεβενά, στο Καρπερό. Στο Καρπερό. Ναι. Και πώς πάει, είσαι ευχαριστημένος? Εντάξει, τώρα κάτι γίνεται. Λόγω κορονοϊού και τέτοια. Σπάσει, ε. Είναι σπασμένα τα πράγματα, αλλά κάτι γίνεται τώρα τελευταία. Εντάξει, αυτή η τέχνη είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Αυτό το ξεκίνησες από ξαφνικά, σου ήρθε έμπνευση ή από μικρό σου άρεσε να σκαλίζεις ξύλο γενικά? Από μικρό ασχολούμουν έτσι λίγο με χειροτεχνία, με ζωγραφική. Μετά άρχισα, δοκίμαζα με ένα μαχαιράκι, ξέρω εγώ, στην όλοι αρχή. Όλοι έτσι ξεκίνησα, από ό,τι ακούω. Ναι, με ένα μαχαιράκι, λίγο ξύλο και ύστερα πήρα τα εργαλεία. Σιγά σιγά, ερασιτεχνικά, έκανα κάποια γάλματα, μικρά, μεγάλα. Μετά πήγα στη σχολή και ανέβηκα λίγο επίπεδο. Πήγα στην ξυλογλυπτική σχολή Καλαμπάκας. Α. Κρατική σχολή, ναι. Με πτυχίο κανονικά. Και εκεί έμαθα να δουλεύω καλύτερα το ξύλο. Έμαθα τα εργαλεία, τεχνικές, βαψίματα, τα πάντα όλα. Ωραία. Και εντάξει, τώρα συνεχίζω κανονικά μόνος. Εδώ είναι πρώτη φορά που έρχεσαι? Όχι, είναι δεύτερη φορά. Ήρθα και το 19 και είναι δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ. Κακώς ερώτησα. Αλλά επειδή ίδιο μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, το ξέχασα ότι ήσουν εδώ την προηγούμενη φορά, παρόλο που είχαμε μιλήσει κιόλα. Ναι, ναι. Είδες, γεράματα, φίλε, γεράματα. Εδώ έχεις κάνει λοιπόν, τι έχεις κάνει, για πες μου. Έχω κάνει τον Ίκαρο, γιατί είμαστε με την κρητική μυθολογία και αποφάσισα να κάνω κάτι από εδώ. Έκανα τον Ίκαρο. Είναι έτοιμος ο Ίκαρος, έχει φορέσει τα φτερά του και είναι έτοιμος να πετάξει. Μάλιστα. Ωραίο. Είχατε ένα, κατά κάποιο τρόπο, περιορισμό φέτος το θέμα, έτσι? Ναι. Έπρεπε δηλαδή να έχει σχέση με την κρητική μυθολογία. Κρητική μυθολογία, ναι. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό σαν θέμα. Να μην κάνει ο καθένας δικό θέλει του σχέδιο. Ναι. Διάφορα, όπως κάναμε την προηγούμενη φορά. Απλά βρήκαμε ένα θέμα να έχουμε λίγο. Να ταιριάζει όλο το σκηνικό εδώ. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιστορία εδώ, έτσι που βλέπεις τους συναδέλφους σου και σκαλίζουν όλοι μαζί, ένας δίπλα στον άλλον? Για μας είναι παράδεισος αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα. Πολύ ωραία, είναι καλή οργάνωση και φέτος, όπως ήταν και πρόπερς. Ακόμα καλύτερα και φέτος. Πιο οργανωμένα, πιο πολλά τα άτομα, πιο πολλές ιδέες. Μπράβο. Το Δήμος μας κάνει εδώ ό,τι καλύτερο μπορεί. Είμαστε ευχαριστημένοι με τα πάντα όλα. Μπράβο. Έχουμε και τον Νίκο του Μάνης εδώ. Τρέχει σαν παλάμος κι αυτός. Ο διοργανωτής, άψογος, ωραίος. Είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή. Είπες προηγουμένως ότι είναι παράδεισος και μου θύμισες κάτι που είδα πριν από λίγο στο εργαστήριο του Νίκο, όπως έμπαινα, του Μάνηση, που έλεγε στην πόρτα: το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Παραδικά. Για μας είναι η χαρά του παιδιού. Η χαρά του παιδιού. Να είμαστε μαζεμένοι και να σκαλίζουμε. Να βλέπουμε ένα τον άλλο, να έχουμε να κάνουμε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά και να είσαι πάντα δυνατός και να έχεις πάντα διάθεση και έμπνευση και να φτιάχνεις, να σκαλίζεις αυτό το υπέροχο υλικό, το ξύλο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.